Τι είπαμε, ποδαρικό σήμερα στη σημερινή εκπομπή θα μας κάνει ο κύριος Λευτέρης Τζουβάρας, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος οικονομικών και πρόεδρος τουριστικής επιτροπής στην ΚΕΑ ή αλλιώς Τζιά. Να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα από την όμορφη Τζιά. Από τι κάνετε? Από την πανέμορφη Τζιά και είστε ιδιαίτερα τυχερός που είστε σε ένα τόσο ευλογημένο και όμορφο τόπο. Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Να θέσω και τη Τζιά εκτός του κάδρου κακοκαιρίας που έρχεται. Σωστό. Και εδώ έχουμε υπέροχο καιρό όπως βλέπετε πίσω μου. Ακριβώς. Από την πανέμορφη μας Τζιά. Λοιπόν, είστε στην περιοχή ο Τζιάς. Είμαστε ακριβώς στην περιοχή του ο Τζιά. Είναι το πιο βορεινό κομμάτι του νησιού. Είναι μία από τις τρεις βραβευμένες μεγαλάδια σημαία παραλίες του νησιού μας. Οι άλλες δύο είναι το Γυαλισκάρι και ο Κούνδουρος και μια υποψήφια υπήρξης για του χρόνου, με το καλό. Μάλιστα, η τουριστική περίοδος εκεί στην περιοχή πώς έχει ξεκινήσει? Στηρίζεστε και πολύ και στον εσωτερικό τουρισμό, σωστά, αντιδήμαρχε? Ακριβώς, έτσι όπως τα λέτε είναι, έτσι όπως τα λέτε. Η χρονιά ξεκίνησε πολύ καλά. Τα Σαββατοκύριακα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Έχει ανοίξει πολύ καλά η σεζόν. Από τη στιγμή που επιτράπει η μετακίνηση με το πλοίο, μπόρεσε ο κόσμος να έρθει, να δει τις κατοικίες του, τα εξοχικά του. Ναι. Καθώς να έρθουν και πολλοί επισκέπτες στο νησί μας. Πράγμα θετικό για την οικονομία του νησιού. Αντιδήμαρχε, οι μόνιμοι κάτοικοι στο νησί πώς είναι? 2.500. Α, 2.500. Και από Πειραιά είναι το ακτοπλοϊκό ή η σύνδεση? Όχι, είναι από το Λαύριο. Είναι από το Λαύριο. Έχουμε τουλάχιστον 3-4 καράβια το καλοκαίρι κάθε μέρα. Ναι. Και είναι μόλις μία ώρα. Μία ώρα απόσταση. Δηλαδή σε μία ώρα είσαι στη Τζιά. Και να σας υπενθυμίσω ότι το Λαύριο βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Την κύρια πύλη εισόδου της χώρας μας. Μάλιστα, πολλοί λοιπόν έχουν και μόνιμες κατοικίες εκεί στην περιοχή, ε? Βεβαίως, βεβαίως. Και εξοχικές και μόνιμες. Και παρατηρείται μια τάση τα τελευταία χρόνια πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό να αγοράζουν σπίτια στο νησί. Εκεί ήθελα να πάω. Μιλήσαμε για εσωτερικό τουρισμό. Ποιες αγορές τώρα, ποιοι ξένοι επισκέπτες στηρίζουν εκεί το όμορφο νησί σας? Κυρίως θα έλεγα είναι Γάλλοι και Ιταλοί. Κυρίως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έρχονται και από άλλα κράτη, αλλά κυρίως είναι Γάλλοι και Ιταλοί που επισκέπτονται το νησί. Κυρίως. Μάλιστα. Τι προσφέρει η Τζιά? Δηλαδή θα έρθουμε να σας επισκεφθούμε, τι θα μας μείνει αξέχαστο? Καταρχάς, πλήρη ανοσία. Λόγω των ημερών κιόλας. Οφείλω να το αναφέρω αυτό. Μάλιστα. Το πρόγραμμα εμβολιασμού πήγε πολύ καλά στο νησί. Είμαστε πάνω από 70%, πράγμα που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ανοσία αυτή τη στιγμή. Είχατε κρούσματα, αντιδήμαρχε, το χειμώνα? Είχαμε κάποια κρούσματα, ελάχιστα. Ξεπεράστηκαν χωρίς κάποια προβλήματα. Μάλιστα, εκεί τουριστικές. Πέρα από αυτό όμως, το νησί μας έχει αυτονόητα ωραίες παραλίες. Τα μονοπάτια μας είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του νησιού μας και επισκέπτονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό αποτελούνται 80 χιλιόμετρα είναι τα μονοπάτια μας. Ναι. Αυτές τις μέρες βρίσκεται και μια φοιτήτρια από το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο για να πάρουν επιστοποίηση από τον ελληνικό φορέα, πράγμα σημαντικό για μας. Έχουμε τον καταδυτικό τουρισμό. Γνωρίζετε ότι στο νησί μας βρίσκεται το αδερφό πλοίο του Τιτανικού, ο Βρετανικός. Επομένως, βέβαια, είναι αυτή, αποτελεί είναι κάτι ακριβώς σαν το Everest για τις καταδύσεις. Οπότε έχουμε αρκετούς ανθρώπους που έχω δει. Αντιδήμαρχε, για πείτε μας τώρα, τουριστικά καταλήμματα και τουριστικές γενικά επιχειρήσεις, η εστίαση έχει ανοίξει στο νησί σας? Ναι, όλες οι επιχειρήσεις. Στην εστίαση 100%, ναι. Τα καταλήμματα πάνω από 90% έχουν ανοίξει οι επιχειρήσεις. Ναι. Όπως σας είπα, ξεκίνησε αρκετά καλά η τουριστική περίοδος. Επομένως, ευελπιστούμε σε ακόμα καλύτερες μέρες στο αμέσως επόμενο διάστημα. Πέρυσι το 20 πώς επισκέφθηκαν το νησί σας? Έχετε κάνει απολογισμό, έχετε νούμερο? Μιλάμε για εισιτήρια, 200.000 εισιτήρια περίπου. Ναι. Αρκετοί από αυτούς οι περισσότεροι είναι επισκέπτες, σίγουρα καλοκαιρινοί. Μάλιστα, οπότε φαντάζομαι οι προσδοκίες για φέτος είναι υψηλότερες. Να σπάσετε βεβαίως το φράγμα των 200.000. Ναι. Φάνηκε και από τις πρώτες μέρες. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, το μήνυμα που στέλνει Τζιά στην Κρήτη ποιο είναι? Να κλείσουμε έτσι. Σας περιμένουμε. Έχετε τις ομορφιές σας στην Κρήτη, πάρα πολλές, αλλά και εδώ θα βρείτε όμορφα πράγματα. Και
να ανταλλάξουμε επισκέψεις. Μάλιστα. Κύριε Τζουβάρα, να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλό απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά.